Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει τις εκτεταμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν συμβάλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας της οικονομίας της Ευρωζώνης, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Όλι Ρεν στην εφημερίδα Financial Times. Προκειμένου να ξεπεράσουμε την κρίση και να αποκατασταθεί η αυτοπεποίθηση, πρέπει να συνεχίσουμε την απομάκρυνση των διαρθρωτικών εμποδίων και να δώσουμε χώρο στη βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση. Πρέπει να επιδιώξουμε μια συνετή δημοσιονομική εξυγίανση, δήλωσε ο Όλι Ρεν, συντασσόμενος ουσιαστικά με την άποψη της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ, που πιστεύει ότι η κρίση στην Ευρωζώνη δεν έχει ξεπεραστεί. «Δεν μπορώ να άρω ακόμη πλήρως την κατάσταση συναγερμού, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξη», δήλωσε η Άγγελα Μέρκελ, η οποία πρόσθεσε, μιλώντας στο RTL, ότι «δεν έχουμε ανακτήσει ακόμη την ανταγωνιστικότητά μας, οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν σε πολλές χώρες». Δεν νομίζω επίσης ότι έχουμε πετύχει τη συνεργασία που χρειαζόμαστε στο Eurogroup, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο, πρόσθεσε η Άγγελα Μέρκελ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, είχε δηλώσει ότι η κρίση στη ζώνη του ευρώ ξεπεράστηκε, παραθέτοντας μάλιστα τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για να επιληθούν τα προβλήματα. Τώρα πρέπει να ξεφύγουμε από την κρίση, δηλαδή να φέρουμε ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να φέρουμε την εμπιστοσύνη στους νέους, είπε ο Φρανσουά Ολάντ. Πολυφωνία Ευρωπαίων που εκφράστηκε την ημέρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέλαβε τον Νομπέλ Ειρήνης.